και ένα εκτεταμένο κείμενο ακριβώς για να δοθεί το έναυσμα για μια ολοκληρωμένη συζήτηση, η οποία δεν θα είναι συζήτηση μιας μικρής περίοδου, η οποία κάθε τόσο θα επαναλαμβάνεται με εκβιαστικά διλήμματα, αλλά θα είναι μια πρόταση μακράς πνοής για να βγει η χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο και να υπάρχει πρώτα και κύρια ρύθμιση του χρέους. Αυτή η πρόταση χθες, σήμερα το ξημέρωμα, χθες αργά το βράδυ, χαιρετίστηκε από συγκεκριμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους ως μια πρόταση η οποία μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση. Δυστυχώς, υπήρξαν σοβαρές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, του κυρίου Σόιμπλε, ο οποίος όχι μόνο βάλει κατά της ελληνικής πρότασης, αλλά βάλει και κατά των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Μάλιστα. Διαχωρίζει τη θέση του δηλαδή. Είπατε. Διαχωρίζει τη θέση του από τους υπόλοιπους. Δεν διαχωρίζει τη θέση του. Λειτουργεί ως επικυρίαρχος της Ευρώπης. Και όποιος αναγνωρίζει κάποια θετικά βήματα στη διαδικασία του διαλόγου, προστρέχει για να δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι εδώ μιλάμε για συμπεριφορές επικυρίαρχου. Μάλιστα. Όχι μόνο εις βάρος της Ελλάδας, αλλά και εις βάρος άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί θετικά τις προηγούμενες ώρες. Πάντως το κλίμα είναι θετικό, κύριε Κοντονή. Ένα λεπτό. Βλέπουμε εδώ μία στάση εκ μέρους αυτού του σκληρού νεοφιλελεύθερου πυρήνα, ο οποίος κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να θέλει να τορπιλήσει αυτές τις διαδικασίες, να επαναφέρει όλο το πακέτο των μέτρων λιτότητας, το οποίο επιτρέπει να καταδυναστεύει και φτωχοποιεί τον ελληνικό λαό, και το βασικότερο όλων, θέλει να επιδείξει μια στάση, μια πολιτική στάση πυγμής και έναντι των άλλων λαών και των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή την πολιτική της λιτότητας. Γιατί ξέρετε, εμείς μπορεί να είμαστε στη μέγενη που περνάει ο ελληνικός λαός για χρόνια, αλλά τις πολιτικές λιτότητας τις βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι εχθές είχαμε και αύριο θα έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εναντίον αυτής της πολιτικής και συμπαράστασης. Είχαμε και το Σάββατο και την Κυριακή. Κύριε Κοντονή, διαβάζουμε τελευταία, βέβαια είναι ανεπίσημα, μας το πει. Επομένως, επειδή δεν θέλω να διαφύγω ναι. του ερωτήματός σας πώς μου φαίνονται, θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός μετά από αυτή τη στάση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών για τον που θα καταλήξουν οι συνομιλίες. Δηλαδή δεν στενίζεστε την αισιοδοξία που υπάρχει έτσι αυτό το κλίμα αισιοδοξίας? Κοιτάξτε, μέχρι που να γίνουν αυτές οι δηλώσεις από τον κύριο Σόιμπλε, πράγματι υπήρχε ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι μπορεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, στο Συμβούλιο Κορυφής, να δοθούν κάποιες λύσεις για το πρόβλημα της χώρας και για το ζήτημα της εκκρεμού συμφωνίας. Από τη στιγμή που έχουμε μια αρνητική τοποθέτηση και μάλιστα απολύτως αρνητική τοποθέτηση με αυτό το χαρακτήρα που σας περιέγραψα του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος μάλιστα κατέγραψε και ένα οδικό χάρτη υποτέλειας πως πρέπει να γίνει και η διαδικασία, μάλιστα αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα γίνονται περιπλέκονται κάπως. Θα τις δούμε τις εξελίξεις. Πάμε σε αυτή την υπερηφάνεια που νιώσατε και ένιωσαν όλοι οι Έλληνες στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, κύριε Υπουργέ, από τις επιδόσεις των Ελλήνων αθλητών, του Στίβου και την άνοδό τους, την άνοδο της Εθνικής μάλλον, στη Σούπερ Λίγκα, στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης, να πούμε. Ήταν ένα ευχάριστο γεγονός αναμφισβήτητα. Οι Έλληνες αθλητές έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό στο Στίβο και είχαν αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Θέλω όμως να τονίσω ότι αυτό το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ένα γήπεδο το οποίο είχε κατακλείσει ο λαός της Κρήτης, νέα παιδιά, μαθητές από τα γυμνάσια. Ενθάρρυναν τους Έλληνες αθλητές και έδωσαν παραδείγματα τη συμμετοχή μιας κοινωνίας στα αθλητικά δρόμενα του τόπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, διότι έτσι διαπαιδαγωγούμε και τις νεότερες γενιές των Ελλήνων, τα νέα παιδιά που πηγαίνουν στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, πώς ακριβώς
μπορούν να αντλήσουν από τον αθλητισμό όλα εκείνα τα καλά, χωρίς να περιπίπτουν στο φαύλο κύκλο του οπαδισμού, της τυφλής βίας και της αλητείας. Να πούμε ότι είχατε και συνάντηση με τον Περικλή Ιακωβάκη, ο οποίος κρέμα τα παπούτσια του, ένας σπουδαίος αθλητής δρομέας. Σπουδαίος αθλητής, παράδειγμα προς μίμηση, ένας σπουδαίος αθλητής, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ένας υπέροχος οικογενειάρχης. Μας είχε κάνει πολλές φορές περήφανος, μας είχε δώσει μεγάλες χαρές με τις επιδόσεις του, αλλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, είναι όμως την προσφορά του στον αθλητισμό θα τη συνεχίσει και θα αξιοποιηθεί σε άλλες θέσεις, γιατί έχει μια τεράστια εμπειρία και έχει να δώσει πολλά ακόμα. Είδατε στα μάτια του κόσμου, κύριε Κοντονή, αυτή την ελπίδα που δίνει ο αθλητισμός από τα νέα παιδιά, γιατί φαντάζομαι εισπράξετε πολλά στο Ηράκλειο από θέμα συναισθημάτων, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ξέρετε, όταν μια προσπάθεια φτάνει σε ένα τέλος να ευοδοθεί, αντιλαμβάνεστε ότι η χαρά της κοινωνίας και των φιλάθλων είναι τεράστια. Διότι αισθάνονται και οι ίδιοι ότι συμμετείχαν σε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο το παρακολούθησαν με πίστη, ας πούμε, στα ιδανικά του αθλητισμού και του Ολυμπισμού, δηλαδή της ευγενούς άμυλας, του εφαγωνίζεστε, της αλληλεγγύης κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά όλοι οι αθλητές ήταν αγκαλιασμένοι στο γήπεδο την ώρα που τελείωσαν οι αγώνες και έδιναν ένα παράδειγμα συναδέλφωσης και ένα παράδειγμα αλληλεγγύης και ομόνοιας. Τι ζήτησαν αυτό από είναι σας? Και το μήνυμα του αθλητισμού δεν είναι να σκοτώνονται οι άνθρωποι στα γήπεδα και μάλιστα φιλαθλοί μεταξύ τους. Όπως βλέπουμε στο ποδόσφαιρο πολύ συχνά. Τι ζήτησαν από εσάς οι αθλητές περισσότερο, εγκαταστάσεις από την πολιτεία? Κοιτάξτε, οι αθλητές είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση σε συνθήκες πάρα πολύ άσχημες, δηλαδή οικονομική στενότητα. Ειλικρινά σας λέω ότι δεν μας ζήτησαν κάτι συγκεκριμένο, αλλά αυτό που μας είπαν είναι ότι ευχαριστούν την πολιτεία για την ηθική συμπαράσταση την οποία προσφέρει. Ευχαρίστησαν εμένα γιατί είμαι πάντοτε στο πλευρό τους και στους αγώνες και όπου μπορούμε να συνδράμουμε για να μπορούν και αυτοί να αγωνίζονται κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, και αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σήμερα που δεν επιτρέπουν ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση στον ελληνικό αθλητισμό. Διότι ήδη ξέρουν ότι διαχειρίζεται αυτή η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα και ένα προϋπολογισμό για τον αθλητισμό που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε περικόψει κατά 13 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτά οι αθλητές μην νομίζετε τα αντιλαμβάνονται, τα γνωρίζουν, όπως αναγνωρίζουν και την προσπάθεια να ενισχύσουμε εκείνες τις ομοσπονδίες, εκείνα τα σωματεία, τα οποία κάνουν πραγματικά μια δουλειά υποδομής ενισχύοντας τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και το φύλαθλο πνεύμα στη βάση. Μάλιστα. Ήσασταν και στον Μπακού πρόσφατα, έτσι, στους ευρωπαϊκούς αγώνες και εκεί κοντά στις εθνικές ομάδες, στους Έλληνες αθλητές μάλλον. Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευτέρη τον Πετρούνια, τον οποίο τον συνεχάρη και για το μετάλλιο που πήρε ο ίδιος στο Χρυσό και για το αργύρο που πήρε ο Βλάης Σομάρας επίσης στο ίδιο αγώνισμα, στο αγώνισμα για τις γυμναστικές. Ήταν μια συγκινητική δήλωση του Έλληνα πρωταθλητή, διότι ευχαρίστησε τους πάντες για τη βοήθεια που έχει, αλλά δήλωσε ότι αυτό το μετάλλιο είναι ένας χαιρετισμός στην Ελλάδα που αντιστέκεται. Και αυτό εμένα με συγκίνησε ιδιαίτερα, τον πήρα τηλέφωνο να τον συγχαρώ και να τον ευχαριστήσω, γιατί μας δίνει και χαρά και κουράγιο. Μάλιστα. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Βέβαια, έχουμε και την διαμαρτυρία της Ολυμπιακής ομάδας που δεν αναγνωρίζονται προνόμια στους πρώτους. Δεν ξέρω ότι έχουμε κάποια ενημέρωση από αυτό. Κοιτάξτε, ήταν μια απόφαση διοικητικών παραγόντων της Γενικής Γραμματείας, διότι με βάση τον νόμο αυτό το πρωτάθλημα δεν συμπεριλαμβάνεται στους αγώνες εκείνους από τους οποίους μπορούν οι αθλητές να αντλήσουν προνόμια. Τα προνόμια που προδιαγράφει ο νόμος. Εγώ θέλω να πω ότι όσον αφορά αυτούς τους αγώνες θα τους δούμε εάν σε βάθος χρόνου είναι βιώσιμοι και πράγματι παράξουν ένα σοβαρό
αποτέλεσμα, θα τα μετρήσουμε όλα αυτά και θα δούμε εάν η πολιτεία μπορεί να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτές οι αποφάσεις δεν πρέπει να γίνονται και να παίρνονται εφερμό. Πρέπει να βλέπουμε σε βάθος χρόνου οι αγώνες, ποιοι είναι αυτοί, να αξιολογούνται, να δούμε αν έχουν ζωή και διάρκεια, για να μπορέσουμε να δίνουμε και τις ανάλογες επιβραβεύσεις. Και θέλει ποια εμπειρία να στηριχτείτε στην εμπειρία. Μα προσέξτε, γιατί αν δίνουμε επιβραβεύσεις σε αγώνες οι οποίοι είναι ίσονος σημασίας, καταλαβαίνετε ότι μετά θα αισθανθούν κάποιοι αδικημένοι όταν σε παγκόσμια πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς αγώνες, πετύχουν αντίστοιχες διακρίσεις. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε στο δελτίο του Ionian. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας. Να είσαστε καλά. Καλό σας βράδυ.